Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Ζωή, για ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να δώσει ζωή, να μας μάθει πώς μπορούμε να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, όλες και όλοι εμείς, η κάθε μία και ο καθένας από εμάς, να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που ενδεχομένως το χρειαστεί, να γίνουμε μάρτυρες κάποιας αδιαθεσίας ενός συμπολίτη μας, είτε βρισκόμαστε στο δρόμο, είτε βρισκόμαστε στο σπίτι με κάποιο πρόσωπο της οικογένειάς μας. Ξέρετε, πολλοί από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει ιστορίες ή έχουμε μεταφέρει γεγονότα στο κατά πόσο κάποιος ένιωσε κάποια διαθεσία για αν καταφέραμε να βοηθήσουμε ή όχι και πότε αυτό γίνεται και γίνεται εγκαίρως και πόσο σωτήριο μπορεί να αποβεί. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Πιτσούλιο ότι θα δείξουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής εκείνο το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση από το πρόγραμμα Ζωή, όνομα και πράγμα, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ δύο εξαίρετες κυρίες, δύο επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας για να μας δείξουν πώς μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε βοήθειες, τουλάχιστον στο πλαίσιο του τηλεοπτικού χρόνου, έτσι, και όπως μπορούμε να το δείξουμε. Η κυρία Αλεξία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια νησιολογίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε και επικεφαλής του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέτεται και επίσης και τον κύριο Πιτσούλη που μας εμπιστεύτηκε σε αυτό που κάνουμε, το οποίο το κάνουμε πολλά χρόνια και το κάνουμε καλά. Το κάνετε πολλά χρόνια πολλά και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Να πω όμως την καλησπέρα μας και στην κυρία Ιωάννα Πρωτόπαπα, είναι γιατρός. Καλησπέρα και καλησπέρα σε εσάς. Και φυσικά έχετε φέρει, το βλέπουν και οι φίλες και οι φίλοι τηλεθεατές, και τον απαραίτητο εξοπλισμό από το πρόγραμμα λοιπόν Ζωή. Κυρία Παπαϊωάννου, ένα πρόγραμμα το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης μπορούμε να πούμε ότι πρωτοπορεί, το βάζει μέσα στην κοινωνία, σε σχολεία, σε αθλητικούς χώρους, σε σωματεία, σε συλλόγους. Πρωτοποριακό πρόγραμμα αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως έρχεται μέσα στην κοινωνία. Είναι πρωτοπαριακή η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να καλύψει μεγάλο μέρος της Κρήτης με αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το κοινό και για να χρησιμοποιηθούν αυτοί, επομένως πρέπει το κοινό να είναι εκπαιδευμένο και να μην βοηθηθεί να τους χρησιμοποιήσει. Οπότε, επειδή συζητάμε για μαζική εκπαίδευση, έχει δημιουργηθεί ένα βίντεο εκπαιδευτικό το οποίο το βρίσκεται στο YouTube, είναι ελεύθερο. Είναι οδηγίες χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή Περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Το οποίο είναι ένα δεκάλεπτο πολύ αναλυτικό, που και μόνο με αυτό, εάν δεν έχεις προλάβει να εκπαιδευτείς, μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις, να πάρεις τον απεινιδωτή και να κάνεις αυτό που σου λέει. Και με τη βοήθεια αυτού του βίντεο έχουμε ήδη ξεκινήσει σε σχολεία και θα το ανοίξουμε πιο πολύ και στο κοινό μαζί με άλλους φορείς, γιατί δεν προλαβαίνουμε μόνοι μας, να εκπαιδεύουμε τον κόσμο να έχει δει το βίντεο πιο πριν και για μια ώρα να έρχεται στην ιατρική, σε ένα γήπεδο που θα οργανώσουμε την εκπαίδευση οπουδήποτε αλλού, με αναλογία εκπαιδευτή προς εκπαιδευόμενους 1:4, με ένα πρόπλασμα και με έναν εκπαιδευτικό αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή να εφαρμόσει με ασφάλεια αυτά που έχει δει στο βίντεο. Έτσι ώστε η τύχη, ξέρετε, βοηθάει τα προετοιμασμένα μυαλά. Ναι. Αν τυχόν βρεθεί σε ένα περιστατικό καρδιακής ανακοπής, να μην φοβηθεί να πάρει τον απεινιδωτή που θα είναι εκεί δίπλα και θα ξέρουμε που είναι λίγαν συντόμως, γιατί θα βγει μια εφαρμογή από το ΙΤΕ όπου να είναι, που θα μας λέει πού είναι αυτοί οι απεινιδωτές, και να τον χρησιμοποιήσει χωρίς φόβο για να σώσει τον συνάνθρωπό. Είναι και η έκκλησή σας αυτή προς τον κόσμο, γιατί ναι, θα δούμε σε λίγο και αυτό το πώς λειτουργεί και ένας εξωτερικός απεινιδωτής, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει και ο δισταγμός. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος γύρω μας χρειάζεται βοήθεια, ενδεχομένως να ξέρουμε πού βρίσκεται ένας εξωτερικός απεινιδωτής, αλλά να φοβόμαστε να πλησιάσουμε. Φοβόμαστε για πολλούς λόγους. Το ένα είναι μην κάνουμε κάποιο κακό. Ναι. Το οποίο αποκλείεται. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι οι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές κάνουν ένα είδους καρδιογράφημα και αναλύουν το ρυθμό που έχει το θύμα. Εάν το θύμα δεν έχει τη συγκεκριμένη αριθμία που λέγεται κοιλιακή μαρμαριγή και της οποίας η θεραπεία είναι η απεινίδωση, δεν θα δώσει ρεύμα. Mm-hmm. Επομένως, ακολουθώντας τις οδηγίες του απεινιδωτή, δεν υπάρχει περίπτωση να βλάψεις το θύμα.
Και αυτό είναι και πολύ ξεκάθαρο, έτσι όπως είναι πολύ ξεκάθαρο, και, γιατί άλλοι, για παράδειγμα, φοβούνται και νομικές συνέπειες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν. Στο δρόμο ισχύει η αρχή του καλού Σαμαρίτη και το μηχάνημα είναι τόσο ακριβές, ώστε δεν επιτρέπει λάθη. Mm-hmm. Δεν θα δοθεί δηλαδή απεινίδωση σε κάποιον που δεν το χρειάζεται και θα τον βλάψει. Υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί και τι θέλω να πω. Μιλήσατε για σχολεία. Πολλοί μας ακούν και λένε, καλά, μπορεί ένα παιδί, ένας μαθητής να δώσει τις πρώτες βοήθειες, μπορεί να εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο. Ένας μαθητής, ειδικά τώρα μιλάμε για τα παιδιά της τεχνολογίας, μπορεί σαφώς μετά την ηλικία, ξέρω εγώ, των 10 ετών, να ανοίξει τον απεινιδωτή και να ακολουθήσει τις οδηγίες. Mm. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, σωματικά δεν είναι σε θέση. Ως προς τη μυϊκή δύναμη. Ως προς τη μυϊκή ισχύ είναι. Ναι. Αυτό είναι κάτι που επέρχεται μετά την ηλικία των 12-13. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αν έχει εκπαιδευτεί 10 χρονών, μπορεί να μην έχει τη μυϊκή ισχύ, αλλά έχει την τεχνική. Mm-hmm. Και μεγαλώνοντας, όταν θα αποκτήσει και τη μυϊκή ισχύ, θα έχει ήδη την τεχνική για να το εφαρμόσει. Ναι. Γιατί ένα παιδί το οποίο θα το μάθει αυτό στα 10, 12, 13, 14, δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να το εφαρμόσει αμέσως κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στη ζωή του, στα 30 του, στα 40 του, έτσι. Και θα γνωρίζει την τεχνική. Mm-hmm. Και όταν ό,τι μαθαίνουμε μικρή και τη μαθαίνουμε σωστά, συνήθως το διατηρούμε. Ναι. Κυρία Πρωτόπαπα, θέλω να έρθω και σε εσάς, γιατί θα μας δείξετε εσείς λοιπόν στην πράξη και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από εκεί. Τι σας λέει ο κόσμος που συναντάτε ήδη, έχουν πολλές απορίες στο πώς θα καταφέρουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες? Η αλήθεια είναι πως ναι, είναι αρκετά προβληματισμένοι, αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας, να τους κάνουμε να τους φύγουν αυτοί οι προβληματισμοί και να μπούμε κατά κάποιο τρόπο στη δράση και να βοηθήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Θέλετε να ξεκινήσουμε και θα μας πάτε εσείς βήμα-βήμα, όπως το κάνετε στην εκπαίδευση. Όπως βρίσκεστε λοιπόν σε χώρους, βλέπετε ότι εδώ εμείς είμαστε όλοι μαθητές και εγώ και όσοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, είμαστε όλοι μαθητές και οι συνάδελφοι και οι τηλεθεατές, και θέλω να μας πάτε βήμα-βήμα πώς ξεκινάει η εκπαίδευση και τι είναι εκείνο το οποίο λοιπόν δείχνετε. Ωραία. Ουσιαστικά θα σας περιγράψω, μιλώντας κιόλας, τον βασικό αλγόριθμο υποστήριξης της ζωής. Έστω λοιπόν ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο να καταραίει μπροστά μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η ασφάλειά μας, για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να βοηθήσουμε το θύμα μας. Έτσι θα απομακρύνουμε τυχόν αντικείμενα τα οποία μπορεί να βλάψουν τόσο εμάς, όσο και το θύμα που έχουμε απέναντί μας. Στη συνέχεια θα σκύψουμε στο ύψος των ώμων του. Θα έρθουμε εδώ πέρα απαλά και θα τον χτυπήσουμε δύο φορές, λέγοντάς του: «Είστε καλά, είστε καλά». Θέλουμε να δούμε λοιπόν αν ανταποκρίνεται. Λογικά δεν θα ανταποκρίνεται το θύμα, οπότε στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε αν αναπνέει. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε δύο βασικές κινήσεις. Έκταση της κεφαλής, θα βάλουμε την παλάμη μας στο μέτωπο του θύματος, έκταση της κεφαλής, και με τα δύο δάχτυλα του άλλου χεριού θα κάνουμε ανύψωση της κάτω γνάθ. Θα πλησιάσουμε κοντά και με το αυτί μας κοντά στο στόμα του θα πούμε δύο φορές: «Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι». Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε το θώρακα του θύματος να ανεβοκατεβαίνει, να ακούσουμε την αναπνοή του στο αυτί μας ή να αισθανθούμε τα χνότα του στο μάγουλό μας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν θα δούμε, δεν θα αισθανθούμε και δεν θα ακούσουμε τίποτα, το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε κάρπα και ταυτόχρονα να πάρουμε τηλέφωνο την εξειδικευμένη βοήθεια. Οπότε παίρνουμε είτε το 112, που είναι ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, είτε για εμάς που γνωρίζουμε στην Ελλάδα το 166. Στην κλίση έκτακτης ανάγκης αυτά που θα πούμε είναι το όνομά μας, το πού βρισκόμαστε, το ότι έχουμε ένα θύμα που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει, το τηλέφωνό μας, ότι γνωρίζουμε κάρπα και εννοείται αν έχουμε στη διάθεσή μας αυτό με το εξωτερικό απεινιδωτή, θα το πούμε και αυτό. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, έχουμε ξεκινήσει ήδη κάρπα, που αυτό πώς γίνεται. Τοποθετούμε τη βάση της παλάμης μας στη μεσότητα του στέρνου, μεταξύ των δύο θυλών. Στη συνέχεια, πλέκουμε το άλλο μας χέρι από πάνω, τα δάχτυλα του άλλου χεριού από πάνω. Ερχόμαστε κάθετα προς το σώμα του θύματος και με δύναμη που έρχεται από τα ισχεία και όχι από τα χέρια, τα χέρια μας θέλουμε να μην λυγίζουν, ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις με βάθος 5-6 εκατοστά, ρυθμό 100 με 120 συμπιέσεις το λεπτό, ίσο χρόνο συμπίεσης, ίσο χρόνο χαλάρωσης, με ένα μνημονικό κανόνα που έχουμε πει, 1001-1002, μία συμπίεση στο 1000 και μία στον αριθμό. 1001.
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 1000, 10000, 1000, 11000, 1000, 12000, 1000, 13000, 1000, 15000. Ουσιαστικά τώρα έχουμε κάνει 30 θωρακικές τις συμπιέσεις και στη συνέχεια έρχονται οι αναπνέες διάσωσης. Τις αναπνέες διάσωσης κάνουμε πάλι την ίδια τεχνική με πριν, ανύψωση της κεφαλής, έκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου, μόνο που τώρα θα πρέπει να κλείσουμε και τη μύτη του θύματος για να μην έχουμε διαφυγή του αέρα. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι σφραγίζουμε τα χείλη μας γύρω από το στόμα του θύματος, παίρνουμε μία φυσιολογική αναπνοή και εκπνέουμε μέσα στο στόμα του θύματος. Mm-hmm. Αν τώρα έχουμε στη διάθεσή μας και αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Έστω ότι δεν έχουμε ξαναδεί αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε θα είναι να τον ανοίξουμε. Ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο μηχάνημα και θα μας πει ακριβώς το τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα κουμπί on, το οποίο και το πατάμε. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια από τη συσκευασία και τοποθετήστε τα στο γυμνό στήθος του ασθενή. Τι μου είπε, να αφαιρέσω τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια και να τα βάλω στο στήθος του ασθενή. Έστω ότι δεν ξέρω πού πρέπει να τοποθετήσω τα ηλεκτρόδια. Αυτό δεν μας πειράζει, γιατί πάνω έχει ουσιαστικά το πού πρέπει να τοποθετηθούν επακριβώς. Οπότε το ένα δείχνει κάτω από τη δεξιά κλίδα και το άλλο κάτω από την αριστερή μας χάλη. Τα οποία και τοποθετώ. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια και συνδέσετε τα στη συσκευή. Μου λέει να συνδέσω το βίσμα στη συσκευή. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Στο σημείο αυτό μου λέει να μην αγγίζει κανένας, γιατί πραγματοποιείται ανάλυση ρυθμού. Άρα είμαι υπεύθυνη εγώ για τον απεινιδωτή και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν να ακουμπήσει. Συνιστάται απεινίδωση. Μην ακουμπάει κανείς. Θα δώσει ρεύμα, λέει συνιστάται απεινίδωση. Απομακρυνθείτε. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Μην αγγίζει κανείς. Απομακρυνθείτε. Συνιστάται απεινίδωση τώρα. Πιέστε το πορτοκαλί κουμπί τώρα. Για να δώσω ασφαλές σοκ, με το δάχτυλο στο κουμπί του απεινιδωτή και με το βλέμμα μου προς το κοινό, ρίχνω μία τελευταία ματιά από το κεφάλι έως τα νύχια του θύματος και δίνω το σοκ. Δίνω σοκ. Χορηγήθηκε απεινίδωση. Είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή. Μου λέει ότι είναι ασφαλές να αγγίξω τον ασθενή, οπότε ξεκινάω πάλι κάρπα. 1000, 3000, 4000, 5000. Και ουσιαστικά συνεχίζω τον αλγόριθμο αυτό και τη δικασία αυτή, έως ότου έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπαίδευση πραγματικά, το πώς μας τα δώσατε έτσι πολύ πρακτικά, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πραγματικά συγκλονιστική. Θέλετε κάτι να πείτε? Εγώ έφερα το δικό σας απεινιδωτή. Τον πήρα λίγο από την υποδοχή. Ναι, είναι ο απεινιδωτής που έχουμε δώσει εγκαταστάσεις. Είναι ο απεινιδωτής των εγκαταστάσεων. Να αποδείξω ότι όλοι λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Αν τον ανοίξω. Ενήλικος ασθενής. Καλέστε ιατρική βοήθεια. Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του ασθενούς ώστε να αποκαλυφθεί το γυμνό δέρμα. Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Έχει σαφείς οδηγίες. Εντάξει, δεν το τραβάω τώρα γιατί είναι κανονικός απεινιδωτής. Δεν θέλω να το χαλάσω. Ξεκολλήστε τα ηλεκτρόδια από την εσωτερική επένδυση. Αλλά τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα του ασθενούς όπως επισημαίνεται στην εικόνα. Περνάει σταθερά τα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα του ασθενούς. Ακούμε λοιπόν τις οδηγίες. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Και αυτή είναι η λογική όλων των απεινιδωτών. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, αν έχεις εκπαιδευτεί σε άλλο μηχάνημα να τρομάξεις επειδή βλέπεις κάτι διαφορετικό. Η λογική είναι μία. Τον ανοίγεις και ακολουθείς οδηγίες. Mm-hmm, mm-hmm. Τι είναι εκείνο που μπορεί να τρομάξει κάποιον περισσότερο στις πρώτες βοήθειες? Είδα, κυρία Πρωτόπουλο, ότι δώσετε πολύ μεγάλη σημασία και στον κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να συγκεντρωθεί γύρω. Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι και μια μεγάλη παγίδα, είτε γιατί κόβουν τον αέρα, όπως θα το πούμε εμείς, που δεν είμαστε επιστήμονες έτσι πολύ σχηματικά, είτε γιατί μπορεί να προσπαθήσουν χωρίς γνώσεις να βοηθήσουν και τελικά να μπουν εμπόδιο στη διαδικασία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σημαντικό βέβαια είναι ότι όταν έχουμε στη διάθεσή μας έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή,
να καταλάβουμε ότι αυτός που τον έχει στα χέρια του είναι και υπεύθυνος γι' αυτό. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς μπορεί να μην έτυχε να τον πάρουμε για να πάμε στο θύμα μας, αλλά πήγε κάποιος άλλος, πρέπει να αφήσουμε τη σκυτάλη κατά κάποιο τρόπο στον άλλον που έχει στα χέρια τον αυτόματο εξωτερικό απεινοδοτή και είναι υπεύθυνος. Mm-hmm. Και εντάξει, εννοείται όταν αναλύει ρυθμό ή όταν δίνει ακόμα και σοκ, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο, δεν θα πρέπει να κουμπάει κανείς. Σε τι ηλικίες μπορούμε να δώσουμε βοήθειες? Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει πολλές φορές, γιατί γνωρίζω ότι και στα γήπεδα γίνεται η συγκεκριμένη εκπαίδευση, γήπεδα εννοώ που υπάρχουν και μικροί μαθητές. Από τι ηλικίες μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό, δηλαδή σε ένα παιδί 12 χρονών, 11 χρονών, όταν αυτός που θα νιώσει διαθεσία είναι μικρός ηλικία, από τι όριο και πάνω? Σε όλες τις ηλικίες. Ναι. Εφαρμόζεται κανονικά. Ναι, από 2 και πάνω είναι οι απεινιδωτές. Από 2 μέχρι 8 ετών mm-hmm. έχεις επιλογή, αν θέλεις ενήλικα, έχει την επιλογή του ενήλικα ή του ναι, παιδιού. Ή του παιδιού. Δηλαδή, στους απεινιδωτές της περιφέρειας είναι ένα κουμπί. Εδώ πέρα, αν τον ανοίξουμε, ας πούμε, έχει και εδώ. Αν είναι παιδί σου, έχει άλλο adult κουμπάκι να πατήσεις. Child mode. Οπότε, έχει την επιλογή. Ναι, έχει την επιλογή. Και αυτό το ρωτάμε για να μην, ξαναλέω, τρομάξει ο κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να ξέρει, αλλά φοβάται μην προκαλέσει κάποιο κακό. Θέλετε να μας εξηγήσετε και τι είναι αυτό εδώ που κρατάτε μαζί? Αυτό εδώ πέρα είναι ο τρόπος ευαισθητοποίησης των δανών. Των δανών πολιτών στον εφαρμόζουν κάρπα, αν τυχόν βρεθούν στο δρόμο, αν τυχόν είναι μάρτυρες κάποιες ανακοπής. Ναι. Κάνε μαθήματα στα σχολεία, διότι ό,τι θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει να το αλλάξεις από τα παιδιά. Τους δείχναν βίντεο, κάνουν κανονική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μαθήματα στο σχολείο και μετά τους δίναν αυτό το πρόπλασμα, το οποίο είναι φουσκωτό, το έχω φουσκώσει για να μην χάνω χρόνο ήδη, ναι. μέσα σε αυτό το κουτί, μαζί με ένα βίντεο που έδειχνε τις οδηγίες και κάναν εξάσκηση στο σπίτι μαζί με τους γονείς τους. Mm-hmm. Και έτσι, σε βάθος χρόνου βέβαια, ετών, αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, η Δανία είναι από τις... η πρώτη χώρα σε ποσοστά εφαρμογής εξωνοσοκομιακής κάρπα από πολίτες. Mm-hmm. Επένδυσαν σε βάθος χρόνου όμως. Και επένδυσαν στα παιδιά. Τα οποία παιδιά ευαισθητοποίησαν τους γονείς τους με αυτό το απλό πρόπλασμα στο σπίτι. Mm-hmm. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, γιατί με τα βίντεο, σε διάφορες δράσεις που είχαμε ξεκινήσει σε σχολεία, έβαζαν τα παιδιά τα ίδια τους γονείς στη διαδικασία, έλα να δεις τι έκανα στο σχολείο σήμερα. Και τους ευαισθητοποιούσαν πιο πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά έχουν και άλλους αισθητήρες και άλλη ευαισθησία. Οπότε, περνώντας εκείνους το μήνυμα, ενδεχομένως και πιο ενήλικοι εμείς, που δεν έχουμε έρθει σε μικρή ηλικία έτσι, με τέτοιου είδους ερεθίσματα, ακόμα και στην ενήλικη ζωή μπορούν να μας ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, γιατί όταν διδάσκουμε στα παιδιά να κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση, να χρησιμοποιήσουν ένα απεινιδωτή, τους αποδεχόμαστε ότι είναι αρκετά υπεύθυνα για να το κάνουν. Mm. Και συνήθως αυτή την αποδοχή που τους δείχνουμε, την επιστρέφουν. Την επιστρέφουν με σωστά βήματα. Όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία επιστημονικά είστε πάνω από αυτό το κομμάτι, υπάρχει κάτι το οποίο σας έχει συγκλονίσει, κάποιο περιστατικό το οποίο θα λέγατε, αν εδώ ήξερε τις πρώτες βοήθειες, ενδεχομένως κάτι να μπορούσε να έχει συμβεί, ή το αντίθετο, περιστατικά τα οποία όντως έχουν θετική εξέλιξη, γιατί κάποιος ήταν εκεί τη σωστή στιγμή? Δύο περιστατικά έχω υπόψη μου. Δύο περιστατικά ανακοπής, καρδιακής ανακοπής, στην πλατεία Κορνάρου. Στην πλατεία Κορνάρου είναι τοποθετημένος από το Δήμο στη Eurobank ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Στη μία περίπτωση δεν γνώριζαν που είναι, στην άλλη περίπτωση φοβήθηκαν να πάνε τον πάρουν. Κανένας από τους δύο συνάνθρωπους μας δεν επιβίωσε. Δεν τα κατάφερε. Από την άλλη, μου έχει τύχει. Κάνουμε, ξέρετε, κάθε 16 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και κάνουμε μια δράση στη Λότζια συνήθως με προπλάσματα, απεινιδωτές για να περάσει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί σε αυτό. Με τα δελτία τύπου που βγαίνουν, το μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, μαθαίνει ευαισθητοποιητή. Και είχε έρθει μια κυρία κάποιας ηλικίας με αθλητικά, προετοιμασμένη να έρθει να κάνει αυτό, διότι είχε βρεθεί, ήταν μάρτυρας του θανάτου της αδερφής της στο σπίτι από ανακοπή
και ήθελε πλέον να ξέρει τι να κάνει. Mm. Το οποίο ήταν συγκινητικό γιατί δεν ήταν ούτε 20 χρονών ούτε 30. Mm. Ήταν μιας κάποιας ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά ήθελε να το μάθει για να μπορεί να το εφαρμόσει κάποια άλλη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η συμβουλή μας, λοιπόν, προς όσους μας ακούνε, ότι γιατί να πούμε «αχ και να ξέρα» κάποια στιγμή στη ζωή μας και να μην ξέρουμε όντως. Και επίσης, είναι καλύτερο να κάνεις κάτι από το να μην κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μας είπε η Ιωάννα για τις αναπνοές διάσωσης, οι οποίες πολλές φορές μας βρίσκει τον κόσμο διστακτικό. Δεν ξέρουμε αν θα βάλουμε στο σωστό σημείο τα χέρια. Ή αν θα βάλουμε, να δώσουμε αναπνοές στόμα με στόμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ειδικά ας μην το κάνει. Ναι. Ας μην το κάνει. Ας κάνει μόνο θωρακικές συμπιέσεις. Mm-hmm. Είναι οι αποτελεσματικές θωρακικές συμπιέσεις, ειδικά για το μικρό χρόνο που χρειάζεται το ΕΚΑΒ να έρθει να βοηθήσει, είναι υπεραρκετές. Ακόμα λοιπόν και αυτό, και οι συμπιέσεις θα μπορούσαν να αποβούν σωτήριες, κυρία Πρωτόπαπα, έτσι. Εννοείται, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, θεωρώ, του αλγορίθμου. Είπατε για τον COVID. Μετά τον COVID είναι και πιο διστακτικός ο κόσμος, ναι, έχοντας έτσι δημιουργηθεί διαφορετικά. Σίγουρα, ναι. Mm, ναι. Για τις αναπνοές διάσωσης. Ναι. Ας μη φοβηθούμε, τουλάχιστον αυτό που λέτε, τις συμπιέσεις, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, μέχρι να έρθει κάποιος ειδικός της υγείας, αν είμαστε εκεί, να καταφέρουμε να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα, για ό,τι καταφέραμε να δείξουμε, και ελπίζω και οι τηλεθεατές μας έτσι να κατάφεραν να κατανοήσουν κάποια πράγματα και εμείς να κατανοήσαμε σωστά κάποια πράγματα. Σας είπα, ήμασταν μαθητές όλοι και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και να σας προσκαλέσουμε και στο Φεστιβάλ Πρόληψης που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο, πάλι διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, 12-13 Νοεμβρίου. Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.